Τα γεγονότα. Η ενημέρωση. Το χιούμορ. Η μουσική. 24 ώρες μαζί σας. Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τρίτη, είναι 10 Αυγούστου. Και όπως προείπα στην αρχή της εκπομπής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής περιμένει ο βουλευτής του νομού μας, ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά. Καλημέρα, κύριε. Και πρώτο θέμα, ένα και μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο. Οι πυρκαγιές που έπληξαν γενικά την χώρα μας, και μετά θα έρθουμε στα δικά μας, κύριε βουλευτά. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν πάρα πολλές ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά σημεία. Οι συνθήκες είτε του ισχυρού καύσωνα, το οποίο βιώναμε τις τελευταίες μέρες, είτε των ανέμων, δεν βοήθησαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνολικά, ώστε να τεθούν υπό έλεγχο πιο γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει με τεράστια οικολογική καταστροφή, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, και βεβαίως και χαθήκανε και περιουσίες ανθρώπων από αυτή την πυρκαγιά. Το παρήγορο από την άλλη πλευρά είναι ότι παρότι είχαμε περίπου 650 πυρκαγιές συνολικά το τελευταίο δεκαήμερο, γίνανε 65 κενώσεις οικισμών, δεν θρηνήσαμε και δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή, και αυτό πραγματικά είναι... Ενός 38χρονου τετροχαίου. Ένας πυροσβέστης, εθελοντής, ο οποίος βοηθούσε. Εγώ επικεντρώθηκα κυρίως στους οικισμούς και στους ανθρώπους οι οποίοι η φωτιά έφτασε στις αυλές των σπιτιών τους. Είναι πραγματικά ένα τραγικό γεγονός που βιώνουμε όλος ο ελληνικός λαός τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό του διάγγελμα έδωσε ακριβώς τους άξονες της πολιτικής μας και της θέσης μας για το φαινόμενο αυτό. Όσο αφορά τις αστοχίες ή τις αδυναμίες που απεδείχθηκαν από τον κρατικό μηχανισμό, θα αποδοθούν ευθύνες. Ζητώ συγγνώμη, είπε ο ίδιος. Ζητώ συγγνώμη. Ο ίδιος ζήτησε ένα συγγνώμη ανθρώπινο, είναι μια ανθρώπινη στιγμή και νομίζω είναι απόλυτα σεβαστή και δείχνει και το πολιτικό ήθος και την πολιτική, αν θέλετε, διαφορά μας από άλλους οι οποίοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα βρίσκανε όλα καλά και άγια και δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να ζητήσουν ένα συγγνώμη τον ελληνικό λαό. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι όπου υπήρξαν αστοχίες και αδυναμίες, βεβαίως και θα αποδοθούν ευθύνες, θα τα αφήσει έτσι, ότι θα δοθούν ένα ποσό αρκετά μεγάλο προκειμένου για την αποκατάσταση των πληγέντων. Μιλά για 500 και πλέον εκατομμύρια. Για 500 και πλέον εκατομμύρια, και βεβαίως θα υπάρξει και μια στρατηγική για το να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα αυτό των πυρκαγιών, των ζημιών μάλλον που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, και βεβαίως να ενισχύσουμε και το μηχανισμό μας περισσότερο. Αν και να σας πω και κάτι ειλικρινά, όταν είσαι μια χώρα συγκεκριμένων κατοίκων, έχεις αντιμετωπίσει πυρκαγιές σχεδόν κάθε χρόνο. Όταν όμως έχεις να αντιμετωπίσεις τόσες πολλές εστίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και με τεράστια διασπορά σε όλη τη χώρα, αντιλαμβάνεσαι ότι όσες δυνάμεις και να έχεις, είναι αδύνατο να μπορέσεις να ανταποκριθείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, καθένας μπορεί να λέει το μακρύ το κοντό του ή να φαντάζεται ενδεχομένως τι θα μπορούσε να γίνει ή να φτιάχνει διάφορα σενάρια. Δέχθηκε έντονη κριτική ο Πρωθυπουργός μέσω των social media κυρίως. Κοιτάξτε, είναι μια. Τα είδα και εγώ, τα διαπίστωσα τις τελευταίες μέρες, μια επίθεση και στον Πρωθυπουργό και στον κρατικό μηχανισμό, η οποία πολιτικοποίησε ένα τραγικό γεγονός. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν μπήκαμε σε καμία πολιτική αντιπαράθεση πάνω στο θέμα. Όταν υπάρχει ένας ανθρώπινος πόνος, δεν είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς επέλεξε αυτό το δρόμο και το διαπιστώσαμε και στο διαδίκτυο. Εδώ μια φωτιά μπήκε στο μάτι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή όταν μπήκε η φωτιά στο μάτι και στην κοινή ήταν δύο φωτιές. Τότε θρηνήσαμε 103 θύματα και αν θυμόσαστε το τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Τόσκας, όταν ρωτήθηκε αν βρήκαν αστοχίες ή αμήλες, είπε ότι πήγαν όλα καλά. Ή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ειρωνεύτηκε κάτοικο του. Μα δεν γνώριζαν στην αρχή ότι υπήρχαν θύματα. Δεν το γνώριζαν. Να σας πω και κάτι, εγώ θα την παρέχω αυτά. Ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το βοήθημα, όταν απευθύνθηκε σε ένα πυρόπληκτο, το οποίο ενδεχομένως είχε χάσει και κάποιο άνθρωπο δικό του, του είπε και να στάδινα τα λεφτά, τι θα τα έκανες. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορετικότητα στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο καθένας και το πολιτικό ήθος. Εμείς δεν πολιτικοποίησαμε το θέμα αυτό. Είχαμε αντιμετωπίσουμε πολλές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Ανταποκρίθηκε ο μηχανισμός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί πέρα, όλη αυτή η κριτική σε μια λογική είτε να πάρουν τη ρεβάνς, είτε, γιατί να σας πω και κάτι, κατακρίθηκε το γεγονός ότι γίνανε εκενώσεις οικισμών. Δηλαδή, τι να γίνει. Πόσα σπίτια αξίζει μια ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς αυτό είναι. Έτσι, δηλαδή, και λέει όλες, γιατί εκενώσατε το τάδε χωριό. Ένας να χανόταν.
Αξία ανεκτήμητη. Η αξία είναι ανεκτήμητη. Οι υλικές ζημίες και θα αποκατασταθούν. Και ο Πρωθυπουργός νομίζω δήλωσε 500 εκατομμύρια και ακόμα περισσότερα χρειαστεί προκειμένου να αποκατασταθούν οι υλικές ζημίες. Μπήκαμε σε μια αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες, οι οποίες στοχεύουν και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, την οποία δεν μπορώ να καταλάβω ως νοήμων πολίτης. Δηλαδή, τι θέλανε. 600 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, διασπορά. Αντιμετωπίστηκαν. Βεβαίως καταστροφές. Βεβαίως υπήρξαν προβλήματα και αστοχίες. Ναι, όμως. Έγιναν σωστά οι εκκαινώσεις, ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε, οι άνθρωποι ακολούθησαν σωστά τις οδηγίες των ανθρώπων του κρατικού μηχανισμού, η πολιτική προστασία, οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές, οι κατατόπους δήμαρχοι, όλοι μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν πραγματικά ακραίο. Πάρα πολλές πυρκαγιές. Όμως δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει έναν δρόμο ο οποίος, αν θέλετε, είναι νοσηρός και τοξικός, να πολιτικοποιεί αυτό το τραγικό γεγονός, να αναζητά ευθύνες από εκεί που δεν υπάρχουν, να υπάρχει ένα χυδαίο ιβρεολόγιο στα social media απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά καθένας δείχνει την ποιότητά του, το ήθος του και το πολιτικό του μπόι. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη, έθεσε τους άξονες της πολιτικής μας, το πώς θα αντιμετωπιστεί, βεβαίως και θα αποδώσει ευθύνες και θα περιμένουμε και εμείς όλοι να ακούσουμε τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες. Και αποφάσεις οποίες θα λάβει. Υπάρχει σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο, θα οριστικοποιηθούν και θα γίνουν και πιο αναλυτικές βέβαια οι ανακοινώσεις στη διάρκεια της ημέρας. Κύριε Βουλευτά, ήθελα να έρθουμε και στις δικές μας φωτιές και τις δικές μας πυρκαγιές. Είχαμε και εδώ την εκένωση 5 οικισμών. Την άποψή σας για αυτές τις πυρκαγιές, επειδή ακούσαμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου, του Γιώργου Δασταμάνη, ο οποίος καταρχήν εσάς ευχαρίστησε. Προφανώς διότι ο κύριος Στέλιος Πέτσας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, βοήθησε άμεσα και μάλιστα με αρκετά μεγάλα ποσά. Να σας το πω. Καταρχήν και οι δύο δήμαρχοι, και ο Γιώργος Δασταμάνης και ο Τάξης Κορδίλας, όλες αυτές τις μέρες είναι μπροστάριδες σε ένα τεράστιο αγώνα τον οποίο δίνουν, προκειμένου η φωτιά να πάρει διαστάσεις και περάσει και σε οικισμούς ή κατακάψει άλλες εκτάσεις. Είχαν σχέδιο, είναι προφανές ότι είχαν σχέδιο, περιόρισαν, έκαναν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μαζί με την πολιτική προστασία να περιορίσουν τη φωτιά και να τη οδηγήσουν σε κατάσβεση. Το ευχαριστώ, είναι από μένα προς τους δύο δημάρχους, που δεν ήταν ότι είχαν αντανακλαστικά, δεν ήταν ότι ήταν παρόντες στα δρόμενα και στις εξελίξεις, αλλά είχαν και ένα σχεδιασμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν το θέμα των πυρκαγιών και να μην έχουμε καταστροφές. Η δική μου δουλειά ως βουλευτής, γιατί ήμουν σε πλήρη επικοινωνία με τους δύο δημάρχους από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι πυρκαγιές, ήταν να παρέμβω στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Στέλιο Πέτσα, και ανεξαρτήτως τα κονδύλια που δόθηκαν στην περιφέρεια, να ζητήσω από τον Υπουργό να βγάλει χρήματα και για τους δύο Δήμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες. Ο Υπουργός Ασμένος το δέχτηκε την Παρασκευή το απόγευμα που είχαμε μια συνάντηση και έβγαλε ποσό 40.000 ευρώ για το Δήμο Γρεβενών και 20.000 για το Δήμο Δεσκάτης, και αυτό είναι ένα πρώτο ποσό για την κάλυψη των καυσίμων και των πρώτων ανακών που αντιμετώπισαν οι Δήμοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μόλις ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και καταλαγιάσει όλος αυτός ο κακός χαμός, θα είμαστε σε επαφή και με τους δύο δημάρχους, να καταγράψουμε ζημίες και με το Υπουργείο να δοθούν και άλλα χρήματα, προκειμένου να μπορεί οι δήμαρχοι να διαχειριστούν οικονομικά το πρόβλημα αυτό και να καλύψουν τις όποιες ανάγκες έχουν δημιουργηθεί ή ενδεχομένως δημιουργηθούν. Και αυτό ανεξάρτητα από τα χρήματα τα οποία πήρε η περιφέρεια, που μέρος των χρημάτων αυτών θα πρέπει να δοθεί στους δύο δημάρχους, διότι αφορούσε τις πυρκαγιές οι οποίες έγιναν στο νομό Γρεβενών. Η εκτίμησή σας ποια είναι, κινήθηκε σωστά η κρατική μηχανή ή ολιγόρησε? Και το λέω αυτό διότι εκείνες τις ημέρες, βέβαια, που υπήρχε η πυρκαγιά εδώ στην περιοχή μας, στον πρώην Δήμο Βεντζίων, και εγώ ήταν όλη η Αττική, και εγώ ήταν η Ηλία, φωτιές στην Κρήτη, στην Εύβοια. Εγώ σας είπα και προηγουμένως ότι και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα και τεράστιες πυρκαγιές. Και προφανώς όσα μέσα και να έχεις, είναι λογικό να μην φτάνουν. Ξέρετε, η λογική, υπάρχει μια φυσική εξέλιξη και ροή των πραγμάτων. Βεβαίως υπάρχουν πυρκαγιές. Εδώ βλέπετε στην Αμερική, η Καλιφόρνια κάθε χρόνο καίγεται ένα μήνα. Εντάξει, είναι λογικό. Παράλογο. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και υπόνοιες ότι δεν είναι μια ανθρώπινη αμέλεια απλώς τόσες πολλές εστίες πυρκαγιών, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει θέμα εμπρισμού. Και είδα και ότι της αγγελίας του Αρείου Πάγου άσκησε προκατακτική προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θέματα εμπρισμού. Όταν λοιπόν έχεις τόσες πολλές οι οποίες υπερβαίνουν, αν θέλετε, το μέσο όρο αυτό που μπορεί να γίνει, δεν μπορείς να έχεις ένα κρατικό μηχανισμό να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα όλο. Βεβαίως, όποιες
αδυναμίες. Το είπε να μην το επαναλαμβάνουμε, γίνεται και κουραστικό. Θα εξεταστούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Όμως τα Γρεβενά, τεράστια αντανακλαστικά, επέδειξαν οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι άριστα αντανακλαστικά και φάνηκε ότι είχαν σχέδιο και αυτό ήταν πασιφανές, διότι γνώριζαν ακριβώς τις κινήσεις τις οποίες κάνανε και μπόρεσαν να την περιορίσουν και να την κατασβέσουν. Παρότι είχα μιλήσει πριν από λίγο με τον Δήμαρχο, υπάρχουν κάποιες εστίες αναζωπήρωσης σε κάποιες περιοχές ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.